Γεια σας παιδιά, προσευχή, γιατί όχι, να γαλινέψουμε, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να τη γεμίσουμε με αγάπη και μουσική, να ανεβούμε λίγο, εντάξει, όλα τα θέλουμε στη ζωή παν μέτρο άριστον. Λοιπόν, έχουμε ένα CD player αυτοκινήτου, δίχως φλασάκι, θα το πετάξουμε, όχι, καλό είναι και αυτό, κάπου θα το βάλουμε έστω και στην αποθηκούλα, να ακούμε λίγο μουσική, έτσι, μου ζητήσες κυρία μου να κάνουμε πώς να το συνδέσουμε. Απλά όμορφα και ωραία. Θα τα εξηγήσουμε λίγο να μην κάνουμε λάθος. Έχω κάνει παλιά ένα βίντεο πώς να συνδέσουμε ένα κασετόφωνο παλιό αυτοκινήτου. Πιο απλό. Τώρα, εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε τα καλώδια. Πολλά καλώδια. Δεν θα τα χρειαστούμε όλα. Εδώ δηλαδή μπορούμε να συνδέσουμε και τέσσερα ηχεία. Εμείς θα βάλουμε δύο ηχειάκια και να συνδέσουμε δηλαδή είτε με μπαταρία, είτε με μπαταρία ή με ένα τροφοδοτικό. Από ένα υπολογιστή που βγάλαμε, έτσι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα γίνει. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται από καλώδια. Εδώ τι έχουμε τώρα. Αυτά θα τα δείξω και αναλυτικά μετά για τη σύνδεση. Είναι, δηλαδή όσα έχω ανοίξει εγώ είναι ακριβώς τα ίδια. Εδώ τι έχουμε. Ένα κίτρινο, ένα κόκκινο, ένα μαύρο. Ξεκινάμε δηλαδή όπως βλέπουμε κανονικά δηλαδή ίσια, έτσι ακριβώς. Πρέπει να συνδέσουμε το κίτρινο και το κόκκινο μαζί. Κίτρινο, κόκκινο μαζί και το μαύρο. Αυτά είναι τα κυρίως για να δώσουμε το ρεύμα. Δηλαδή το κόκκινο και το κίτρινο να το δώσουμε στο συν. Όπως είναι τώρα δηλαδή εδώ, να το βάλουμε στο συν. Το συν τι είναι, το κόκκινο. Θα το συνδέσουμε έτσι. Είναι 12 βολτ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και κατευθείαν θα βάλουμε και το μαύρο. Κατευθείαν θα δούμε δηλαδή πήρε κίνηση. Αυτά τα μονώνουμε και τα ετοιμάζουμε. Για να είμαστε 100% σίγουροι. Κατευθείαν δηλαδή το κασετόφωνο μας, το CD player άρχισε να δουλεύει. Έτσι όπως είναι τώρα βλέπετε ότι έχει ανάψει κανονικά. Τώρα τι κάνουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα καλώδια τα άλλα. Αυτά προσέξτε να μην κάνουν επαφή το ένα με το άλλο. Τα δύο πρώτα που είμαστε, δηλαδή από εδώ βάλαμε το ρεύμα, έτσι. Τα δύο πρώτα που θα ξεκινήσουν, αφήνουμε το μπλε στην άκρη και το άλλο αυτό εδώ και πιάνουμε τώρα, έχουμε 8 καλώδια εδώ. Τα δύο τα πρώτα και τα δύο τα τελευταία μπορούμε να τα ενώσουμε στα ηχεία. Και αυτά και τα άλλα είναι για τα ηχεία, μπορούμε να βάλουμε και άλλα ηχεία. Δηλαδή τώρα αυτό, τα δύο αυτά, εάν συνδέσουμε ένα ηχείο εδώ, ακριβώς εδώ έτσι, το συν είναι πάνω. Πίσω κάθε ηχείο γράφει συν και πλην. Αυτά θα τα δείτε, εύκολο είναι. Και να κάνετε λάθος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το συν και το πλην. Δηλαδή όπως είναι τώρα εδώ, συνδέσαμε το ένα το πάνω και το ένα το κάτω. Εδώ τώρα για να δώσει ράδιο, λοιπόν συνδέσαμε. Παίρνουμε ένα άλλο ηχείο τώρα, και αυτό θα συνδέσουμε, θα πάμε τέρμα στην άκρη. Ποια είναι εδώ, τα άσπρα. Είναι άσπρο, μαύρο και σκέτο άσπρο. Πάλι συν πλην. Αυτό εγώ τα βάζω όπως να είναι τώρα, δεν πειράζει. Εσείς μπορείτε να το δείτε. Το συν είναι πάντα πάνω και το πλην είναι κάτω. Με τη φορά δηλαδή που βλέπουμε ίσια το CD player. Θα τα δείξουμε αναλυτικά μετά, θα τα ζωγραφίσουμε. Τώρα εδώ, αυτό αν το βάλουμε στο ράδι θα δουλέψει. Αλλά πρέπει να βάλουμε και κεραία. Αυτό εδώ πέρα, εγώ θα βάλω ένα σκέτο καλώδιο εδώ λίγο έτσι. Πρέπει να το βάλουμε ακριβώς μέσα στην κεραία, μέσα να βρούμε την τρυπίτσα για να κάνει επαφή μέσα. Αυτό λίγο δηλαδή με ένα σκληρό καλώδιο μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ. Αν το βάλουμε τώρα δηλαδή στη μουσική, εδώ έχουμε μουσική. Κατευθείαν δηλαδή πιάσαμε. Και το ένα και το άλλο μας δουλεύει κανονικά, εντάξει, είναι σούπερ. Oh,
τα πάντα μπορούν να δουλέψουν τέλεια. Πρώην μοντέλο με καταγωγή από το κοσυφοπαίδιο, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση με διακρίσεις σε διάφορες χώρες. Στις επιτυχίες της περιλαμβάνονται πολλά τραγούδια. Αυτή ήταν ακριβώς η σύνδεση, παιδιά. Είναι σούπερ, μπορείτε δηλαδή να το συνδέσετε άνετα. Θα το δείξουμε και αναλυτικά. Έτσι θα χρειαστούμε 2-4 καλώδια που θα πάνε στα ηχεία και κατευθείαν δηλαδή από την μπαταρία. Τώρα θα κάνουμε μια άλλη σύνδεση. Θα κάνουμε μια σύνδεση άλλη με τι? Με το τροφοδοτικό μας. Το τροφοδοτικό από τον υπολογιστή. Ναι, γιατί όχι, αυτό που θα βάλουμε στο σπίτι. Γιατί δεν έχουμε μπαταρία. Εύκολο και αυτό είναι, εντάξει. Κατευθείαν το δώσαμε κίνηση. Το τροφοδοτικό που έχουμε κάνει βίντεο, πάντα δηλαδή το κίτρινο είναι το συν. Κίτρινο, εδώ μας δείχνει και κίτρινο το καλώδιο. Θα συνδέσουμε κανονικά δηλαδή το κίτρινο και το μαύρο. Εδώ είμαστε. Εδώ υπάρχει και ασφάλεια. Πάντα υπάρχει ασφάλεια. Εντάξει, για να βάλουμε πάλι τώρα. Εδώ είμαστε. Κανονικά δηλαδή. Και στις κούκλες. Κανονικά μπορεί να δώσουμε δηλαδή και το τροφοδοτικό. Δεν μπορούμε να δώσουμε από ένα adapter, από ένα τροφοδοτικό από κινητό τηλέφωνο, έτσι, που φορτίζουμε. Χρειαζόμαστε κάπου σαν μπέρ. Εδώ αν δείτε, εδώ την ασφάλεια. Εδώ μπορείτε να δείτε τώρα, δηλαδή θα βγάλω τώρα αυτό εδώ. Δέκα αμπέρ ασφάλεια έχει εδώ. Βλέπετε, 10 αμπέρ ασφάλεια. Τώρα θα δείξουμε αναλυτικά αυτό το φύς εδώ πέρα, δηλαδή το, μπορεί να μην το έχετε και να έχετε μόνο τα συρματάκια από εδώ. Όπως έχουμε δηλαδή και ένα άλλο, που δεν το έχω. Κοιτάξτε, ακριβώς δηλαδή και αυτό έχει 10 αμπέρ ασφάλεια και αυτό 10 αμπέρ ασφάλεια. Γι' αυτό είπαμε χρειάζεται ένα καλό δηλαδή τροφοδοτικό για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εντάξει παιδιά, τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε τα καλώδια. Δεν έχουμε αυτό εδώ. Δεν έχουμε αυτό εδώ δηλαδή. Και είμαστε σκέτοι έτσι. Καλά είναι να πάρετε το κασετόφωνο σας αν δεν το έχετε, να μπορείτε να αγοράσετε ένα τέτοιο για να το κουμπώσετε για να είστε πιο άνετα. Τώρα εδώ μπορείτε να κουλήσετε δηλαδή τα καλωδιάκια. Να βρείτε δηλαδή τα καλωδιάκια τώρα για να μπορείτε σιγά σιγά να το κόψετε λίγο-λίγο, ένα-ένα και να τα κουλήσετε εδώ πέρα. Είναι λεπτομέρεια. Καλά είναι να πάει να βρείτε ή να βρείτε μια πατέντα με ένα λαστιχάκι μέσα δηλαδή για να μπορεί να βάλει το κάθε ένα. Είπαμε θα χρειαστούμε 7 καλώδια που θα συνδεθούν εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ρεύμα. Για να το κάνουμε λίγο τώρα και σε ένα χαρτί αναλυτικά για να δούμε πού πηγαίνει το ρεύμα και πώς παίρνουμε από τα ηχεία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 συρματάκια. 8 συρματάκια δηλαδή είναι και στα όλα. Σε όλα παντού. Θα κάνουμε ένα σχεδιάγραμμα. Έτσι όπως είναι δηλαδή να το δείτε, να το καταλάβετε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Το ίδιο είναι και από πάνω. 8. Τι κάνουμε τώρα? Το πρώτο αυτό εδώ. Αυτό εδώ το πρώτο είναι το συν. Αυτό εδώ είναι το πλην. Εντάξει. Αυτό εδώ, το δεύτερο δηλαδή από πάνω, πρέπει να το κάνουμε γέφυρα με το συν. Αυτό. Όταν θα συνδέσουμε δηλαδή το πλην, αυτό εδώ, με την μπαταρία μας, με την μπαταρία μας δηλαδή που είναι το συν εδώ και το πλην εδώ, συνδέουμε συν και πάμε από εδώ και παίρνουμε το πλην. Ή ανάλογα δηλαδή με το τροφοδοτικό που έχουμε στο σπίτι μας. Συν πλην. Κατευθείαν δηλαδή δώσαμε ρεύμα. Δώσαμε ρεύμα. Τώρα τι κάνουμε. Αυτό εδώ έχουμε τα ηχεία. Έχουμε τα ηχεία τώρα εδώ τα οποία πρέπει να δώσουμε. Τι έχουμε εδώ. Είναι το συν. Είναι και το πλην. Αυτό το πρώτο από εδώ πάει στο συν. Αυτό πάει στο πλην. Το ίδιο δηλαδή είναι όλα. Εάν πάμε όμως
στο τέταρτο από εδώ, έτσι, να δώσουμε δηλαδή, είναι δεξιά ηχείο και αριστερά ηχείο. Εντάξει παιδιά, αυτό εδώ πέρα δηλαδή μπορούμε να δώσουμε πάλι το άλλο το ηχείο, που θα είναι πάλι με το συν και το πλην, δηλαδή θα πάμε συν πλην. Δηλαδή έχουμε αυτό είναι για ηχεία, είναι τα ίδια δηλαδή. Μπορούμε να βάλουμε δηλαδή και τέσσερα ηχεία που μπορούμε να δώσουμε εδώ και από εδώ να δώσουμε εδώ και από εδώ να δώσουμε εδώ και από εδώ να δώσουμε εδώ. Νομίζω έγινα κατανοητός, έτσι. Συνήθως αυτό εδώ πέρα, αυτό το καλώδιο δηλαδή το πρώτο, είναι κίτρινο. Αυτό εδώ. Αυτό είναι κόκκινο. Κόκκινο. Να το γράψουμε και κανονικά, τέλος πάντων. Εντάξει. Και αυτό εδώ πέρα είναι μαύρο. Δηλαδή αυτό είναι μαύρο, αυτό είναι κίτρινο, αυτό είναι κόκκινο. Νομίζω πολύ εύκολα μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα δυσκολία. Έτσι, εδώ ακριβώς όπως είναι αυτά μπορούμε να δώσουμε. Ακριβώς δηλαδή όπως βλέπουμε δηλαδή το κασιτόφωνο στα ίσια, έτσι ακριβώς θα το γυρίσουμε. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή τι κάναμε τώρα, είπαμε τα δύο αυτά είναι για ηχεία. Τα άλλα τα δύο πάλι για ηχεία. Τα άλλα τα δύο πάλι για ηχεία. Τα γκρι, γκρι μαύρο, γκρι σκέτο, πάλι για ηχεία. Αυτά τα δύο δεν μας χρειάζονται. Παίρνουμε κόκκινο και μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, συν, μαύρο, το βάζουμε για τη γύρωση ας πούμε, το πλην. Έτσι παιδιά. Εντάξει παιδιά, ας είναι πολλά καλώδια, εύκολη θα γίνει σύνδεση. Έτσι όπως και εσύ κυρία μου, εντάξει, το email που με έστειλες. Μπορείτε να κάνετε μια γραφή στο κανάλι μου και να γράφετε το σχόλιο εκεί και ό,τι ζητάτε εγώ προσπαθώ. Με όλη την καλή διάθεσή μου για να δείξω αυτό που ξέρω. Έτσι παιδιά, η μουσική είναι καλή και λίγο προσευχή. Εντάξει, όλοι μαζί προχωράμε σε αυτή την εγκυκλοπαίδεια, θα τη γεμίσουμε. Το κανάλι της αλήθειας, το κανάλι της όμορφης παρέας εδώ που είμαστε όλοι μαζί παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ, έτσι. Μην ξεχνάτε μια γραφή στο κανάλι μου και πατάτε και το καμπανάκι έτσι για να βλέπετε τα βίντεό μου. Και τα δικά σας βίντεο εσείς τα ζητάτε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Προχωράμε μαζί.